Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης εν ώψη της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων, με τα πρώτα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες να έχουν ήδη πάρει θέση στα ράφια των καταστημάτων. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, ούτε τα χριστουγεννιάτικα γλυκά δεν γλίτωσαν από την ακρίβεια, καθώς παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις σε σύγκριση με την περσινή χρονιά που φτάνουν ακόμη και τα 2 ευρώ. Κουραμπιέδες και μελομακάρονα θα έχουν μια διαφορετική τιμή. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσει το 5 έως 7%. Τώρα, το πόσο αντιστοιχεί αυτό, ο καθένας μπορεί να κάνει το λογαριασμό του, αλλά όταν σας είπα προηγουμένως ότι οι πρώτες ύλες ξεπεράσαν το 70 και το 80%, 5 και 7 είναι μάλλον αστείο. Ας έρθουν οι καταναλωτές, ας στηρίξουν τα ζαχαροπλαστεία της γειτονιάς τους, στηρίζουν την εργατικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας. Έτσι λοιπόν, όπως μας αναφέρει ο πρόεδρος της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος, οι τιμές στα δύο αγαπημένα για τον κόσμο εδέσματα θα κυμανθούν από 11 έως 15 ευρώ το κιλό. Πάντως, ο κύριος Παπαδόπουλος τονίζει πως αυτό που πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος είναι ότι σε ένα παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει το προϊόν προτού το αγοράσει, σε αντίθεση με τις αγορές γλυκισμάτων από άλλα καταστήματα, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Έτσι λοιπόν, για φέτος οι τιμές θα έχουν μια μικρή αλλά πολύ μικρή αύξηση και πιστεύουμε ότι θα κυμανθούν από 11 έως 14, 15, εξαρτάται πάλι από το σημείο της πώλησης, από το σημείο της αγοράς. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία όμως, γιατί δεν έχει σημασία μόνο πόσο στοιχίζει κάτι, έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσο προϊόν αγοράζει ο κόσμος και εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε τον κόσμο στα ζαχαροπλαστεία. Να μην πάρει ο κόσμος απονήρευτα, μια και θα βρεθεί στους χώρους των σούπερ μάρκετ, συσκευασμένους κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Αυτό που επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαδόπουλος είναι πως για την αύξηση των τιμών στα γλυκά ευθύνεται το γεγονός πως το κόστος παραγωγής για τους ζαχαροπλάστες έχει εκτιναχθεί στα ύψη, με την ενέργεια να κρατά τα σκύπτρα στις αυξήσεις των τιμολογίων, ενώ δεν περνούν απαρατήρητες οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και τα βασικά αγαθά που δυσκολεύουν το έργο των ζαχαροπλαστών. Το κόστος ενέργειας έχει ξεπεράσει το 250%. Και υπάρχουν πρώτες ύλες που πραγματικά κάνανε άλματα. Η ζάχαρη έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα 170% πάνω από την περσινή χρονιά. Για το αλεύρι έχουν μιλήσει οι ερτοποιοί, να μιλήσουμε όμως τόσο για τα βούτυρα, τα οποία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, όπως και τα λάδια, τα οποία δυστυχώς έχουν πάρει και αυτά πραγματικά την ανιούσα με αυξήσεις άνω του 60 και του 70%. Νομίζω ότι δεν έχει μείνει κάτι αλόβητο. Μάλιστα, οι επαγγελματίες του κλάδου, βλέποντας τη δύσκολη αυτή κατάσταση να ξεφεύγει εκτός ελέγχου μέρα με τη μέρα, προσπαθούν όσο μπορούν φυσικά να απορροφούν οι ίδιοι τα δυσβάσταχτα κόστη και να μην μετακυλούν στον καταναλωτή τις δραματικές αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, προκειμένου να κρατήσουν την πελατεία τους. Προσπαθούμε σαν ζαχαροπλαστεία, και αυτή είναι η τάση στην αγορά, να κρατήσουμε όσο το δυνατόν χαμηλά τις τιμές, να μην περάσουμε όλες αυτές τις αυξήσεις, προσδοκώντας στο γεγονός ότι οι καταναλωτές μας θα εκτιμήσουν την ποιότητα και των προϊόντων και των υπηρεσιών που λαμβάνουμε στις επιχειρήσεις μας. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, αρκετά ζαχαροπλαστεία στην πόλη έχουν βάλει λουκέτο, καθώς δεν άντεξαν υπό το βάρος των πολλών οικονομικών υποχρεώσεων και με δεδομένο ότι οι καταναλωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν με την ίδια άνεση όπως παλαιότερα. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε εκείνη τη μέση λύση, ώστε και οι επιχειρήσεις μας να είναι βιώσιμες, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, το επιχειρήν έχει τη λογική έστω και της μικρής κερδοφορίας. Δεν νομίζω ότι κανείς θα εργαζόταν επιδοτώντας την επιχείρησή του. Και όμως έχει συμβεί και αυτό. Δυστυχώς έχουμε γίνει μάρτυρες των τελευταίων μηνών, όπου 22 επιχειρήσεις και υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη του χώρου έχουν κλείσει. Οι επαγγελματίες του κλάδου ευελπιστούν πως παρά τις μικρές αυξήσεις, ο κόσμος θα προτιμήσει να τηρήσει τις παραδόσεις και να προμηθευτεί μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Ωστόσο, το ζητούμενο για τους ζαχαροπλάστες είναι το πώς θα κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους, αφού το κόστος παραγωγής τίνει να γίνει μη διαχειρίσιμο για πολλούς από αυτούς.